Καλό μεσημέρι, κύριε Μεταξά. Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Πώς είδατε τα αποτελέσματα των εκλογών και για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας που αύξησε τα ποσοστά της, αλλά έχουμε και το ΚΚΕ ενισχυμένο, αλλά πόσο πρέπει να μας προβληματίσει και το αποτέλεσμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδαμε και πράγματα που και δεν ξέρω τι θα κάνετε και στη Βουλή μόνος. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιούνιου σε σχέση με το ΚΚΕ επιβεβαίωσε μια μεγάλη άνοδο που είχε το ΚΚΕ το Μάη, γεγονός που δείχνει για μας ότι, και μάλιστα το διεύρυνε με αρκετά σημαντικά ποσοστά στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, σε μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που δηλώνει ότι αυτή η ψήφος το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές δεν ήταν ευκαιριακή, δεν ήταν συγκυριακή, αλλά είναι δεμένη με αγωνιστικούς δεσμούς που ανέπτυξε το ΚΚΕ στους τόπους δουλειάς, στις γειτονές, στα χωριά. Αυτό αναδεικνύεται και από το αποτέλεσμα των εκλογών και στην περιοχή της Μαγνησίας, ναι, σε χωριά που αναπτύχθηκαν αγώνες αγροτών το προηγούμενο διάστημα, αλλά φυσικά και σε χώρους δουλειάς και στην πόλη του Βόλου που επίσης είχαμε μια σημαντική άνοδο. Νομίζουμε ότι μέσα στο γενικότερο προφανώς αρνητικό συσχετισμό δύναμης που εκφράστηκε και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, η άνοδος αυτή του ΚΚΕ είναι μια νότα αισιοδοξίας, ελπίδας για το επόμενο διάστημα. Και επιτρέψτε μου, επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνι το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το τι εννοεί ο καθένας αρνητικό συσχετισμό. Για μας, για το ΚΚΕ, ο αρνητικός συσχετισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν και απολαμβάνουν μιας μεγάλης πλειοψηφίας της λαϊκής στήριξης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αυτή η εκλογική στήριξη σημαίνει και αποδοχή της αντιλαϊκής πολιτικής, ναι, αυτών των κομμάτων. Και νομίζουμε ότι άμα το δούμε πέρα από τους αριθμούς και τα στοιχεία, ζωντανά αυτό το θέμα, στη συζήτηση με τον κόσμο, αυτό είναι ακόμα περισσότερο εμφανές. Προφανώς η είσοδος, η ενίσχυση, να το πω έτσι, των ακροδεξιών φασιστικών δυνάμεων στη Βουλή αποτελεί και αυτό ένα αρνητικό αποτέλεσμα, που ταυτόχρονα όμως δυναμώνει την ανάγκη σε έναν προβληματισμό που υπάρχει σε ευρύτερες δυνάμεις σε σχέση με το αυξημένο αυτό ποσοστό, δυναμώνει την ανάγκη να σταθούμε στην πείρα και την ιστορική πείρα, αλλά και την πείρα της περίοδου της τελευταίας, τη ζωντανή πείρα δηλαδή, σε σχέση με αυτές τις δυνάμεις, ποιος τους στηρίζει, το γεγονός ότι είναι νύχι κρέας με το σύστημα, ότι στηρίζονται από φύλακες του συστήματος, οι οποίοι αποφασίζουν και πότε θα τους ξαναβγάζουν από την Αφθαλήνη, πότε θα τους ξαναβάζουν στην Αφθαλήνη, αλλά ότι είναι κομμάτι του αστικού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό και ιδιαίτερα η πείρα του τελευταίου διαστήματος, τα διάφορα χαϊδέματα προς τα φασιστοειδή, που τα είδαμε έντονα και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση του Μάη, αλλά και τα διάφορα βαφτίσια τους, είτε παλιότερα ως αντιμνημονιακές δυνάμεις, είτε σήμερα ως αντισυστημικές δυνάμεις, βάζουν νερό στο μήλο της δολοφονικής δράσης τους, της δράσης τους ως μαντρόσκυλα του συστήματος, μαντρόσκυλα των επιχειρηματικών ομίλων, που ξαναλέω τώρα επέλεξαν αυτοί να τους ξαναβγάλουν. Αυτούς, κύριε Μεταξά, πώς τους αντιμετωπίζουμε, με δημοκρατία, με αγώνα, πώς τους αντιμετωπίζουμε? Και το ρωτώ αυτό γιατί όταν βλέπω στη Δυτική Αττική να έχουν 7,6%, το υψηλότερο ποσοστό των Σπαρτιατών, που είναι άνθρωποι του μεροκάματου, έτσι. Έτσι είναι. Τι γίνεται, τι έφτεξε, τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει? Δηλαδή δεν ξέρουμε ιστορία, να πάμε στο σχολείο να ξαναδιδάξουμε τα παιδιά ποιος είναι ο φασισμός? Κοιτάξτε, την ιστορία πρέπει να την αξιοποιούμε για τη δράση στο σήμερα. Ξαναλέω, τα βαφτίσια αυτών των δυνάμεων, η βάπτισή τους ως αντισυστημικές δυνάμεις τώρα, και δεν αναφέρουμε μόνο σε μερίδα των μέσων ενημέρωσης, αναφέρουμε και σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που τους προβάλλαν έτσι, όπως επίσης και η άγνοια, πείτε το πώς θέλετε, ότι βασικός τροφοδότης τους είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αντικομουνισμού, της θεωρίας των δύο άκρων, τα ζητήματα στα οποία μόνο το ΚΚΕ στέκεται απέναντι με συνέπεια και χωρίς μισόλογα, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδούμε, να τα ξανασκεφτούμε. Να σας πω τώρα, διάβαζα πριν από λίγο, ναι, ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν νομίζω χθες, ναι, ανακοίνωσε ότι πρέπει, λέει, να θεσπιστούν μέτρα, λέει, ενάντια, λέει, στους κομμουνιστές, στους μαρξιστές,
να τους απαγορεύεται είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί λέει, ανεβαίνει λέει, το ρεύμα λέει, των κομμουνιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που θυμάστε, ο Τσίπρας τον ονόμαζε διαβολικά καλό. Ναι. Θέλω να πω, το χάιδεμα της επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τροφοδοτεί αυτές τις δυνάμεις από πολιτικές δυνάμεις της χώρας που υποτίθεται μάχονται ενάντια στο φασισμό, εντάξει, αν μη τι άλλο είναι λίγο διπρόσωπο, να το πω έτσι. Θέλω να πω ότι η απόλυτη καταδίκη του φασισμού, του ναζισμού, σημαίνει πρώτα και κύρια πάλι ενάντια στις ρίζες που τροφοδοτούν, σημαίνει σε καμία περίπτωση να μην αξιοποιούνται οι δυνάμεις αυτές σε προεκλογικά παιχνίδια, χρηστικά, ζητήματα τα οποία ιδιαίτερα από τη σοσιαλδημοκρατία, αναφέρουμε ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ, το προηγούμενο διάστημα έγιναν. Τώρα από το, για να κλείσουμε από το ΚΚΕ, τι να περιμένουμε κύριε Μεταξά, γιατί μπροστά σε αυτά που έρχονται, έτσι, γιατί ακούσαμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι το 25% στους μισθούς είναι φιλοδοξία, δεν είναι δέσμευση. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στρατός και πυροσβεστική για το ΕΚΑΒ. Μπροστά σε αυτά που έρχονται, συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν, τίποτε δεν υπάρχει. Τι περιμένουμε, δηλαδή, νομίζω είναι και ο ρόλος του ΚΚΕ πια πρέπει να είναι. Έτσι είναι, όπως λέτε, υπάρχουν και μεγάλες. Μπροστά σε όλα αυτά, έτσι. Αυτό θα κάνουμε και μέσα και έξω από τη Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πάει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαλύφθηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι κοινό πρόγραμμα. Ναι. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βιάζεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί ακριβώς βιάζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να εφαρμόσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αλλά ένα ζήτημα το οποίο αποκαλύφθηκε πριν αλέκτορ αφωνήσει είναι ότι δεν μπορούν να περιμένουν ο λαός μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση από κανέναν άλλον πέρα από το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή. Και αναφέρομαι στις δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την επομένη ακριβώς των εκλογών, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι καλή. Ακούσατε και εσείς τις ίδιες δηλώσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τι αντιπολίτευση θα κάνουν το επόμενο διάστημα, την ίδια που κάνανε και την προηγούμενη τετραετία, που στηρίξανε νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίσανε, ήταν όποτε χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία ένα αμορτισέρ από μεριάς αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να απορροφά λαϊκές αντιδράσεις, κραδασμούς. Λοιπόν, το ΚΚΕ, αυτή η δυναμική που εκφράστηκε με το ποσοστό του ΚΚΕ στις εκλογές, που δηλώνει ότι μπορεί να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης αυτού του δρόμου ανάπτυξης, αυτό εμείς θα το κάνουμε πράξη στο δρόμο, στους αγώνες, στην οργάνωση των εργαζομένων, του λαού, στη μαχητική αντίδραση, αντίσταση που πρέπει να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και κυρίως να ανοίξει η συζήτηση για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Και νομίζουμε ότι η συζήτηση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί και να ανοίξει στην πράξη, στη δράση, καλύτερα το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μεταξά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και σε εσάς.